Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε, έτσι όπως κάθομαι αυτή τη στιγμή, σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Έχουμε εδώ έτσι ένα φυσικό τείχος ανοσίας. Θα ανοίξουμε αυτή τη συσκευασία που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Είναι ένα φωτιστικό, περιέχεται σε αυτή τη συσκευασία λοιπόν ένα φωτιστικό το οποίο έχει και ενσωματωμένη ασύρματη βάση φόρτισης, όπως επίσης η Κάζου, δεν είναι σίγουρο. Παίζει να έχει και μία θύρα USB, θα το δούμε μόλις το ανοίξουμε. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στο συγκεκριμένο, το άνοιγμα δηλαδή της συσκευασίας, να τονίσω και να υπενθυμίσω. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Αυτά από μένα για αρχή και πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Έχω εδώ στα χέρια μου το κοπίδι το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσει το συγκεκριμένο να ανοίξει και πάμε να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται. Αυτό ήρθε πάρα πολύ γρήγορα γιατί έφτασε περίπου μέσα σε 1-2 εβδομάδες περίπου και ελπίζουμε να έχει φτάσει το σωστό για να σας πω την αλήθεια, γιατί στη σελίδα της Articture, τη σελίδα από την οποία αγοράστηκε, είχε δύο επιλογές. Μία ήταν με στρογγυλή βάση και η άλλη ήταν με ορθογώνια βάση. Εμείς θέλουμε το ορθογώνιο. Το ορθογώνιο. Το ορθογώνιο. Θέλουμε το ορθογώνιο. Και ευελπιστούμε ότι θα είναι κάπως έτσι. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, είναι μέσα σε αυτό το μαύρο κουτί. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα γράφει Articture, Articture γράφει και από πάνω και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι το μοντέλο της λάμπας. Το μοντέλο λοιπόν είναι το Consu Clock Lamp, designed in Canada, fabricated in China φαντάζομαι, αλλά okay. Πάμε να το ανοίξουμε για να τα δούμε όλα. Ωραία. Έχει αυτό εδώ. Βασικά να το γυρίσουμε ανάποδα γιατί είναι όλα από εδώ. Έχει όλα αυτά. Εδώ πέρα τι μας έχει? Golden Time, LED Table Lamp, Wireless Charger και Elegant Clock. Το στρογγυλό πρέπει να είναι. Ναι. Όχι, το ορθογώνιο είναι. Λοιπόν, Touch Switch, Output 12V, 2.5A, Wireless Charger, Support, 5W, 7.5W και 10W Charging. Αυτή ήταν μια απορία την οποία την είχα, η αλήθεια είναι, γιατί η δικιά μου λάμπα έχει ασύρματη φόρτιση στα 5W. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι η βάση. Α, έχει όντως USB. Έχει και USB, εξαιρετικά. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ από πάνω είναι που μπαίνει η λάμπα. Αυτή εδώ είναι η βάση και εδώ πέρα πάνω συνδέουμε το συγκεκριμένο. Αυτό βιδώνει στη λάμπα. Εδώ είναι που βάζουμε... Έχεις το κινητό σου? Έχω, ναι. Για φέρε το λίγο. Εδώ είναι που μπορούμε να βάλουμε το κινητό για να στέκεται όρθιο. Να ετοιμάσουμε και εκεί. Δεν νομίζω. Για βάλε, να δούμε. Χωράει. Και στέκεται το κινητό έτσι. Κάνει μια πολύ μικρή κλίση, ούτως ώστε να μπορούμε να το έχουμε έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Λογικά το ανάβει, γιατί είναι φωτιστικό. Να, δεν πατιέται. Μήπως είναι απλά αφής. Θα το δούμε. Εδώ λοιπόν είναι που στέκεται το κινητό όρθιο. Εδώ, αν το δείτε, έχει χαραγμένο το σήμα του ασύρματου. Εδώ πέρα είναι που αφήνουμε τη συσκευή μας για να μπορέσει να φορτίσει. Από την άλλη είναι η θύρα, η USB, η απλή, η α, και εδώ είναι που μπαίνει η υποδοχή για το ρεύμα και από κάτω είναι ελαφρώς αντιολισθητικό. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Βγάζουμε αυτό. Έχουμε το φορτιστή. Εδώ είναι το ρολόι και το φωτιστικό. Δείτε το από εδώ και δείτε το και από εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φως είναι εδώ, εσωτερικά. Είναι LED
και ανάβει. Και εδώ φυσικά, όπως βλέπουμε, είναι και το ρολόι. Πάμε λοιπόν να το βγάλουμε από εδώ για να το δούμε και από πίσω, γιατί λογικά από πίσω είναι που θα πρέπει να το ρυθμίζουμε. Άρα λοιπόν, το βγάζουμε αυτό. Από πίσω αυτό βγαίνει. Δεν ξέρω. Θα το κρατάω. Με κάποιον τρόπο δεν πρέπει να ρυθμίζεται η... Ωραία, να το δούμε λίγο στις οδηγίες. Λογικά ξεβιδώνει. Ναι. Λογικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, όπως το είδαμε... Ξεβιδώνει. Αν και παίρνει μπαταρία. Ωραία. Έχουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι αισθητήρα, είναι με αφή, όπως το είπες. Αυτό εδώ παίρνει μια μπαταρία, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Έχω μπαταρία. Ωραία, και φέρε μπαταρία. Η μπαταρία που παίρνει είναι μια απλή μπαταρία αα του 1,5 volt. Αν και η αλήθεια είναι ότι θα βόλευε πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο το ρολόι να δούλευε η ώρα του με το ρεύμα. Τελικά δεν έχω μπαταρία. Άρα λοιπόν, εμείς θα πάρουμε αυτή τη στιγμή να στήσουμε το φωτιστικό. Insert lab body into the metal cup on wooden base, then screw the metal cup until it is tight. Βιδώνουμε το συγκεκριμένο. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η βάση, που αν τη δούμε εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, αυτό το κάνετε με λίγο προσοχή για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα σπάσει και η λάμπα. Το σφίγγετε όσο θέλετε, απλά να ξέρετε ότι παρότι θα το σφίξετε, αυτό από κάτω είναι χαλαρό. Οπότε... Όχι, τώρα δεν είναι. Είναι. Έσφιξε. Α. Α, γυρνάει, περιστρέφω. Και δίνει πάντως λίγο αέρα για να μπορείτε να το γυρίζετε εσείς όπως θέλετε. Εμείς έχουμε βάλει και τον φορτιστή του, να το πω έτσι, στο ρεύμα, για να μπορέσουμε να το ανάψουμε. Το τοποθετούμε λοιπόν και αυτό εδώ και είναι έτοιμο. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το φωτιστικό στημένο όπως το βλέπετε και πάμε να δούμε αν θα ανάψει όντως και αν θα λειτουργεί. Θέλουμε να πατήσουμε το κουμπί. Πατάω. Για πάτα. Ναι, για πάτα. Σούπερ. Θα πρέπει να έχει τρία διαφορετικά στάδια, τρία επίπεδα έντασης. Δύο. Αυτό είναι το πιο δυνατό. Το πιο δυνατό. Άρα σου έχει πήγε. Ένα αυτό. Χαμηλό θερμό. Ναι. Ένα μεσαίο ψυχρό. Mm-hmm. Αυτό είναι ψυχρό. Και ένα δυνατό, το οποίο είναι θερμοψυχρό. Είναι λίγο κάτι ανάμεσα. Το κινητό στέκεται έτσι. Προφανώς, όταν το στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν φορτίζει. Και αλλά... Να ναι, για βάλε. Και φορτίζει κανονικά. Κανονικότατα, ξεκίνησε, ναι. Ωραία. Οπότε, εξαιρετική επιλογή. Και θέλω να δω και το εξής. Εδώ έχω και το iPad. Για βάλω το λίγο αυτό στο USB από πίσω. Όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, το φορτίζει. Α, τέλεια. Οπότε, μπορείτε να φορτίζετε δύο συσκευές. Η μία συσκευή είναι με καλώδιο USB, η άλλη συσκευή είναι ασύρματα. Για κάτσε λίγο. Τα ακουστικά φορτίζουν και αυτά ασύρματα. Τώρα δεν ξέρω ποια πλευρά είναι η σωστή. Φορτίζουν και τα ακουστικά. Τέλεια. Γιατί άναψε το λαμπάκι εδώ πέρα. Mm. Θες να φέρεις και τα ακουστικά, τα δικά σου. Αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά είναι της Huawei, τα FreeBuds Pro. Άρα τα τοποθετούμε. Ανάβει κανονικά η λιχνία που έχει εδώ πέρα που είναι η ένδειξη ότι φορτίζει και φορτίζουν κανονικά. Θα πρέπει να λίγο πιο μπροστά. Και φορτίζουν είσαι κανονικά πέρα. Και τα αντίστοιχα ακουστικά της Apple. Άρα λοιπόν, έχουμε μία συσκευή με την οποία μπορούμε να φορτίσουμε όλα μας τα ακουστικά ρολόγια. Ρολόι! Ρολόι! Mm. Περίμενε. Κάτσε να το λίγο ότι γιατί και αυτό φορτίζει. Και αυτό φορτίζει ασύρματα. Δεν θα πρέπει να τα ανοίξει πρώτα. Ποιο? Τα ακουστικά. Ναι, αλλά δεν θα το δω έτσι. Μα δεν μπορεί να φορτίσει τώρα. Κι όμως. Α, φορτίζει και ανοιχτό. Φορτίζει. Ναι. Κανονικά. Άρα λοιπόν, νέο κλου. Φορτίζουν κανονικά τα AirPods τα Pro και με τη θήκη ανοιχτή.
Ναι, από τη στιγμή που κάνει επαφή. Και τώρα θα δούμε αν φορτίζει και το Watch GT2 Pro. Φορτίζει και αυτό. Ρε, θα πάρω κι εγώ ένα για το σπίτι. Εντάξει, λοιπόν. Δοκιμασμένο. Με iPhone X. Δοκιμασμένο με Huawei Watch GT2 Pro. Με τα FreeBuds Pro της Huawei. Όπως επίσης και με τα AirPods Pro της Apple, όλα φορτίζουν. Και υποθέτω, αντίστοιχα, ότι δίνει την ένταση που χρειάζεται, υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος, η κάθε συσκευή. Το λέω και πάλι ότι φορτίζει με 5W, 7,5W ή 10W. Το μοντέλο της λάμπας, το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, δεν το λέει εδώ, είναι το Consu Clock Lamp. Αυτό αγοράστηκε από την Architecture περίπου στα 140 ευρώ. Σωστά. Ήρθε περίπου μέσα σε 1,5 με 2 εβδομάδες με courier, έφτασε άθικτο και ευτυχώς έφτασε, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, με την ορθογώνια βάση που εμείς θέλαμε και όχι με τη στρογγυλή. Και αφού είδαμε λοιπόν τη λάμπα, την ανοίξαμε, ανοίξαμε το κουτάκι, τη στήσαμε, θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς φαίνεται και το βράδυ. Θα την ανάψουμε. Οπότε, από εδώ. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα. Το έχουμε. Είμαστε εδώ. Τέλεια. Μία φορά, όπως είπαμε και πριν, ανοίγει. Θα σβήνω τον εξτρά φωτισμό. Γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι τα παρατηρήσαμε σε δεύτερο χρόνο, αφού την ανοίξαμε. Φορτίζω και το κινητό μου, έτσι για να βρίσκεται, να έχει λίγη μπαταρία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο φωτισμού, αυτό είναι το δεύτερο και αυτό είναι το τρίτο. Το λέμε και πάλι ότι είναι ζεστό χρώμα, ψυχρό χρώμα και κάτι ενδιάμεσο. Απλά είναι κάτι αυτό που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή που το ανακαλύψαμε κάνοντας διάφορες χαζομάρες, να το πω έτσι. Έχουμε ανακαλύψει το εξής. Αν το πατήσεις και τέταρτη φορά, σβήνει. Το ανοίγω και αφήνω το στο δάχτυλο πατημένο επάνω, αυξάνει την ένταση. Και αντίστοιχα, μειώνει. Επειδή λοιπόν το συγκεκριμένο είναι αφής, δεν έχει κάποιον ομοχλό ή οτιδήποτε, απλά συνεχίζουμε με δεύτερο άγγιγμα, βασικά με δεύτερο άγγιγμα, κρατάμε πατημένο το αφής και αυτό, αν είναι στο τέρμα χαμηλό η ένταση, την αυξάνει, αν είναι στο τέρμα ψηλό, τη χαμηλώνει, τη μειώνει. Και πάρα πολύ ωραία, μόλις αλήθεια. Ανακάλυψα ότι μπορείς να το κάνεις και περιστρέφοντας απλά το δάχτυλό σου και αλήθεια. Ναι. Και αν το κάνεις από την άλλη, το μειώνει. Το σβήνει. Οπ. Το πάτησες. Άρα, αν το κάνουμε αριστερόστροφα, το αυξάνει. Αν το κάνουμε δεξιόστροφα, το μειώνει. Το μειώνει. Ή μπορείς να κουμπάς απλά και το δάχτυλό σου παρατεταμένα και αντίστοιχα να δυναμώνει ή πατώντας το ξανά συνεχόμενα να το μειώνει. Το είδατε πρώτα εδώ. Τέλεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο κόλπο το οποίο και εμείς το μάθαμε δοκιμάζοντάς το. Κλακέτα. Αυτά λοιπόν από εμάς, αυτά από εμένα, το Greek Gear της καρδιάς σας και από το Freeanda. Αυτό ακριβώς. Follow me. Ό,τι θέλετε σχετικά με τη λάμπα αυτή ή με την άλλη τη λάμπα που είχα κάνει εγώ unboxing, όπως έχουμε πει το πάλι ποτέ, με ρωτάτε, γράφετε σχόλια, το βλέπουμε, σας το λέμε, σας το αναφέρουμε. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί. Γιατί μπερδεύουμε έτσι? Δεν ξέρω. Από το κουδουνάκι, για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Εγγραφή και καμπανάκι, παιδιά. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κλακέτα.